της διοίκησης. Εχθές στο συνέδριο τι θέμα συζητήσατε για αυτό το θέμα, έτσι είναι? Όχι, χθες τη Δευτέρα το πρωί είχαμε ολομέλεια των Προέδρων στην Αθήνα και συζητήθηκε το νέο οργανωτικό πρόγραμμα που προτείνει η διοίκηση του ΙΚΑ για κλείσιμο υποκαταστημάτων, για συρρήκνωση υπηρεσιών στις έδρες των Δήμων. Αυτά. Σε εμάς, πού κινδυνεύουμε? Έχουμε μόνο Κόρινθο, Γημίνη? Όχι, είναι όλοι, για όλη την Ελλάδα μιλάμε. Δεν μιλάμε για την Κόρινθο ή για μεμονωμένες περιπτώσεις. Μιλάμε για όλη την Ελλάδα, στην οποία Ελλάδα θα γίνουν συρρήκνωση των υπηρεσιών. Θα κλείσουν δηλαδή υποκαταστήματα και θα μεταφερθούν στις έδρες των Δήμων. Και σε εμάς θα είναι, πέρα από την ενέα που έχει χτίσει εδώ καιρό. Και σε εμάς, αλλά εάν δεν γίνει οποιαδήποτε διαλογική συζήτηση της Ομοσπονδίας μας με την διοίκηση, δεν θα προχωρήσει τίποτα από ό,τι μας διαβεβαίωσαν στο συνέδριο που είχαμε. Έτσι βέβαια διαβεβαίωνουν και για τη ΔΟΗ της Νεμαίας, αλλά τελικά η ΔΟΗ της Νεμαίας έκλεισε. Και το ΙΚΑ στην Νεμαία έκλεισε. Είναι ορισμένα ΙΚΑ τα οποία δεν προσφέρουν κάτι. Θα δημιουργηθούν ασφαλιστικά γραφεία τα οποία νομίζω ότι και αυτά θα προσφέρουν μια βοήθεια. Απ' την άλλη βλέπουμε ότι το παράπονο που είχαν οι εργαζόμενοι στο ΙΚΑ για έλλειψη προσωπικού όσον αφορά τους ελέγχους, για να γίνονται οι έλεγχοι όπως πρέπει με τη δεδομένη γραφειοκρατία που έχει το Ίδρυμα, δεν επιτρέπει με αυτή το προσωπικό να γίνονται έλεγχοι. Και αυτοί... Για πού, για τα παραρτήματα μιλάτε? Μιλάμε και για τα κεντρικά. Υπάρχει έλλειψη προσωπικού, ναι. Εντάξει, υπάρχει έλλειψη προσωπικού. Καταρχήν δεν γίνονται έλεγχοι, δεν γίνονται έλεγχοι τώρα γιατί η διοίκηση έχει κόψει τα έξοδα κίνησης στους συναδέλφους των εξωτερικών ελέγχων. Γι' αυτό δεν γίνονται έλεγχοι. Με το νέο οργανωτικό σχέδιο που υπάρχει του ΙΚΑ και αν θα προχωρήσει, προβλέπονται άλλες διαδικασίες όσον αφορά τους ελέγχους, τις οποίες θα τις δούμε. Δεν είμαστε ακόμα σε θέση να δούμε τι θα γίνει, να πούμε. Δηλαδή, ο μόνος τρόπος για έναν εργαζόμενο να μπορέσει να βρει το δίκαιο του είναι να έρθει να κάνει καταγγελία ο ίδιος, έτσι? Εάν δεν τον έχει ασφαλίσει ο εργοδότης του. Ναι. Γιατί να σκεφτείτε ότι υπάρχει και μαύρη εργασία. Αυτό προσπαθούμε εμείς με όλες τις δυνάμεις να το καταπολεμήσουμε. Αλλά δεν γίνεται. Καταρχήν, πώς θα φύγουμε τώρα να πάμε στην ΕΜΕΑ, να πάμε στο ΚΙΑΤΟ, οπουδήποτε, αφού δεν μας πληρώνουν τα έξοδα κίνησης? Δεν μπορούμε. Δηλαδή, είμαστε που είμαστε εξαθλειωμένοι με τους μισθούς. Που παίρνουμε 350 ευρώ το 15ήμερο. Υπάρχουν δηλαδή προσωπικό που παίρνει το πιο φθηνά από το 200, που έρχεται τέλος το. Υπάρχουν, γιατί υπάρχουν συνάδελφοι οι οποίοι έχουν πάρει δάνεια και τους παρακρατούνται από το μισθό τους. Πώς ακούσατε τη δήλωση του Υπουργού που είπε να μην παίρνουν τόσα δάνεια? Να μην παίρνουν δάνεια ποιοι? Να μην παίρνατε τόσα δάνεια υπάλληλοι όταν γνωρίζετε. Μα ότι... εμείς όταν πήραμε τα δάνεια για να φτιάξουμε το σπίτι μας, πέραμε ένα συγκεκριμένο μισθό. Και είπαμε ότι να πληρώνουμε 300 ευρώ το μήνα για το σπίτι μας. Και να μας μένουν τα υπόλοιπα. Είχαμε προγραμματίσει. Τώρα μας βγάλανε εκτός προγραμματισμού και γι' αυτό υπάρχει αυτή η εξαθλίωση. Τώρα υπάρχουν υπάλληλοι αυτή τη στιγμή και στο ΙΚΑ της Κορίνθου που αντιμετωπίζουν σοβαρό πρόβλημα βιωσιμότητας. Βεβαίως υπάρχουν συνάδελφοι. Υπάρχουν συνάδελφοι, ξέρω εγώ, συναδέλφους που πήραν 15ήμερο 96 ευρώ. 96 ευρώ πήρε 15ήμερο. Και από αυτούς ζητάει το κράτος να λειτουργεί, ναι, όπως πρέπει. Ναι. Βεβαίως. Με τι κουράγιο θα έρθει ο συνάδελφος, δηλαδή να πάρει 96 ευρώ να έρθει να καθίσει το 8 ώρο του να δουλέψει? Με τι κουράγιο θα έρθει? Αλλιώς τα είχαμε προγραμματίσει, αλλιώς βαίνουν τα πράγματα. Αν σας λέγαμε μέσα σε ένα χρόνο πόσο έχει πέσει ο μισθός ενός μέσου υπαλλήλου του ΙΚΑ, ναι, θα μπορούσατε να κάνετε μια εκτίμηση? Η μείωση του μισθού μας είναι γύρω στα 400-500 ευρώ. Ευχαριστώ. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ.